Γεια σας, είμαι ο Βίκ και θα κάνω ένα περίεργο βίντεο ε, Βρίσκομαι στο Original Vic's Dungeon Στο Μπουντρούμι Πίσω μου βρίσκεται ένα, το μεγαλύτερο μέρος τη ανοργάνωτης ε, δισκοθήκης μου Μπορείτε να καταλάβετε το μέγεθος του προβλήματος Ή ε, ένα project αυτό κάποια στιγμή να φτιαχτεί Γυαλίζουν τα πάνω, πάντως είναι στήδες CD και πάνω ε, Αυτό το βίντεο το κάνω για να πω Καταρχάς είμαι καλά ε, ο λόγος που δεν έχω κάνει βίντεο τόσο καιρό είναι γιατί απλά δεν έχει έρθει το κέφι. Αν και εφόσον έρθει το κέφι θα κάνω ένα βίντεο. Ε, ευχαριστώ πάντως όλους όσους μου έστειλαν ένα μήνυμα ρωτώντα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον ενδιαφέρον σας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και σένα Θοδωρή, σου τελευταίο στη σειρά σήμερα, οπότε είπα ότι κάτι πρέπει να κάνω γι' αυτό, γιατί ανησυχεί ο κόσμος. Ε, ε, και να πω, επ' και δημοσίως, μ' άρεσε πολύ το βίντεο σου για τους κιθαρίστες. Ε, μου έλειψαν όπως σου είπα ο Μάρτι Φρίδμαν και ο Άλεξ Κόλνικ που τους περίμενα. Ε, προφανώς ε, δεν χωράνε όλοι. Αλλά να το πούμε γιατί είναι ακουστεί το όνομά τους φρέντρεφε. Ε, ίσως κάνω και εγώ μια παρόμοια λίστα. Μου άρεσε το σκεπτικό για να δείξω και ένα CD αντιπροσωπευτικό ας πούμε του καθενό. Ε, θα δείξει. Ίσως είναι ένα, το επόμενο project. Ε, κατά τα άλλα ευχαριστώ πάρα πολύ και το Στράτο Στράτο για την αναφορά σου που έκανε εκείνο το βίντεο που μίλησε για του YouTubers. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ε, ανταποδίδω. Η συμπάθεια είναι απολύτω αμοιβαία. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα βίντεο ε, με τη φιλοσοφία που κάνει. Ε, τι άλλο. Να πω βέβαια ότι ναι, έχουμε και οι δύο παιδικό δωμάτιο για background, αλλά το δικό σου είναι σαφώ ανώτερο. Νομίζω ότι δικαιούμε τον τίτλο ε, Χειρότερο background σε ελληνικό metal youtube ε, αλλά μπορώ να πω ότι κάτι γίνεται σε αυτό το τομέα έχω τον κουμπάρο μου τον αδερφό του οι οποίοι το έχουν βάλει σκοπό ε, να με σουλουπόσουν ε, να μην είμαι τόσο ισχρός ας πούμε στο presentation θα δείξει τι θα γίνει με αυτό ε, για την ώρα ε, βλέπουμε ε, ε, τι θα γίνει ε, ε, τι άλλο, έχω κάτι άλλο να προσθέσω, ε, α πω και κάτι μουσικό μια και βρίσκομαι εδώ πέρα. Ε, συνεχίζω και ακούω πάρα πολύ τον Ουρ. το Ουρ το που έλεγα στο τελευταίο βίντεο, ε, οι Καναδοί από το Μοντρεάλ. Αυτό που λέγαμε είναι AI, δεν είναι AI. Έχω καταλήξει μάλλον δεν είναι AI. Ε, υπάρχει μια συνέντευξη πολύ ενδιαφέρουσα. Η παγκόσμια πρώτη συνέντευξη που έκανε αυτό το συγκρότημα έχει γίνει σε ελληνικό μέσο. Βέβαια είναι στο τριφυλάρα.gr, δεν το, θα το περίμενε ποτέ κανεί αυτό το πράγμα. Άντως, πάντως είναι εξαιρετική η συνέντευξη, πολύ ενδιαφέρονται όλα αυτά που λένε, και έχω μεγάλη αγωνία να δω τι θα γίνει στο Opthehe House το 2025. Αν πραγματικά μπορούν να αποδώσουν αυτό το δίσκο live. Και μια και τον έχω ακούσει καλά και είμαι σε θέση να πω κάτι πιο συγκεκριμένο. Τα τρία πρώτα κομμάτια. και Hills of Εκεί είναι όλο το zooming. Είναι καταπληκτικά κομμάτια, είναι φανταστικό αμερικάνικο US power metal, καταπληκτικά φωνητικά, φανταστικά riff, Η παραγωγή είναι προβληματική, δεν ζημιώνει όμως το δίσκο σε βαθμό να μην μπορείς να να, να πάρεις ό,τι έχει να προσφέρει. Ε, σηκώνει σίγουρα έναν remix αυτός ο δίσκος, αλλά ήδη ε, έχει ε, μπει... Στη δεκάδα της χρονιάς, είμαι σίγουρος ότι θα τερματίσει στη δεκάδα της χρονιάς και για την ώρα είναι πρώτο. Θα δείξει άμα θα παραμείνει εκεί πέρα, άμα θα κρατήσει και ο έρωτας ένα ολόκληρο χρόνο. Νομίζω ναι, γιατί ήδη έχω ρίξει τρελά repeat και δεν έχω κουραστεί καθόλου. Ε, ακούω πάρα πολύ και τον The Simulator που παρουσίασα ταυτόχρονα. Μου έχει έρθει και το CD επιτέλους. Ε, πάρα πολύ καλή. Ε, περιμένω αναγωνίω το Crypt Sermon, ε, το οποίο πρέπει να κυκλοφόρησε ένα single. Δεν το έχω ακούσει ακόμα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ο Frank Chin, τον Vector, ο μπασίστα ο πρώην, τώρα παίζει κιθάρε. Οπότε επιβεβαιώνεται η υποψία ότι μάλλον τον ήταν, γιατί αρκετά κυθαρόμπασο έπαιζε στου Vector. Είναι ο κυθαρίστα των Crypt Sermon πλέον. Πολύ ενδιαφέρον. Ανυπομονώ πραγματικά πάρα πολύ να ακούσω Crypt Sermon. Ε, μουσικό άλλο. Υπάρχει κάτι? Ε, νομίζω αυτά για την ώρα. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα, θα μου έρθουν αφού πατήσω το stop. Ε, ένα πενταλεπτάκι καλό είναι για αυτή την ενημέρωση. Ε, χαιρετίζω και αφιερώνω αυτό το μικρό βίντεο στον πρώτο που ρώτησε τι γίνεται μα χρειαζόμαστε μια ενημέρωση. Κριτς, ε, για σένα είναι αυτό. Πολλά φιλιά. Ε, όταν και αν έρθει το κέφι, τα λέμε ξανά. Γεια σας!